Με ποσοστό που ξεπέρασε το ηλικιώδες 91%, Γιάννης Ταταράκης επανεξελέγει δήμαρχος Αγίου Βασιλείου με το υψηλότερο ποσοστό πανελλαδικά σε δήμους με δύο και άνω υποψηφίους. Η ευρεία στήριξη που εξασφάλισε από τέσσερα κόμματα, από ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΚΙΝΑΛ και ΑΝΕΛ, δεν άφηνε περιθώρια στον ανθυποψήφιό του της Λαϊκής Εισπύρωσης, Θανάση Χαριτάκη. Ως συμβόλαιο συνέπειας να εξακολουθούμε να υπηρετούμε όλους τους δημότες χωρίς διαχωρισμούς, με ήθος διαφάνεια, δικαιοσύνη και αποφασιστικότητα, χαρακτήρισε ο Γιάννης Ταταράκης το ποσοστό αυτό. Σε αυτό συνετέλεσαν τέσσερα πολιτικά κόμματα που στήριξαν την υποψηφιότητά μου. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, το ΚΙΝΑΛ και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. Θέλω να τους ευχαριστήσω και δημόσια, όπως και όλους τους δημότες, όπως προείπα, που πραγματικά μας έδωσαν μια τρομερή πλειοψηφία με 91,22% για να κυβερνηθεί ο Δήμος την επόμενη τετραετία. Σε πρώτο πλάνο για τη νέα θητεία είναι να αναπτυχθούν σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Αγίου Βασιλείου βιολογικοί καθαρισμοί για τη διασφάλιση ενός καθαρού περιβάλλοντος από τη θάλασσα μέχρι τα βουνά. Θέμε σε κάθε τοπική κοινότητα να υπάρχει ένας βιολογικός, γιατί πλέον οι οδηγίες για τα αποταξένα κράτη θα είναι καθαρές ακτές, καθαρές θάλασσες, καθαρά χωριά. Αυτό θα είναι και το σύνθημά μας στην επόμενη τετραετία, όπως αυτό που έχω πει κατ' επανάληψη, θέμε να συνδέσουμε το τουριστικό με το αγροτικό προϊόν. Παράλληλα, θα συνεχιστούν οι προσπάθειες διασύνδεσης του πρωτογενή τομέα παραγωγής με τον τουρισμό, όπως και η πρόοδος των εργασιών τόσο στον ΟΑΚ, γνωστό ως Αγιοβασιλιώτικο Δρόμο, την παρακαμπτήριο του Πλακιά και τη σύνδεση αυτών των δρόμων με τις πολυάριθμες παραλίες της Νότιας Κρήτης. Κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού του κ. Αλέξη Τσίπρα στο Δημαρχείο Σπηλίου, εξήγηλε ένα έργο που είναι ζωτικής σημασίας για τον Πλατιά. 3 εκατομμύρια ευρώ θα γίνει παρακαμπτήριο του Πλατιά, που θα δώσει μια άλλη όθηση στην περιοχή αυτή του Πλατιά. Θα ανοίξει οι ορίζοντες, θα ανοίξει πραγματικά όλος ο Πλατιάς και πιστεύω και μέχρι τη Σούδα θα διαπλατηθεί ο δρόμος.